Ένα σημαντικό πρόβλημα φαίνεται πως έχει μπροστά το Δήμο Σαβδείρων, το οποίο θα φέρει μεγάλες αυξήσεις στα τέλη που καταβάλλονται στη διαμάθα, αφού επίκειται αύξηση που αγγίζει τα 300.000 ευρώ που προστίθεται στις 600.000 που ήδη καταβάλει ο Δήμος. Είναι αλήθεια ότι αυτή την πενταετία δεν ήμουν στη διοίκηση, δεν συμμετείχα στη διοίκηση των, ούτε της διαμάθα ούτε του συνδέσμου, για να έχω έτσι μια πληροφόρηση από πρώτο χέρι. Εκείνο που ξέρω εγώ ότι υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση, θα έλεγα. Άλλωστε, αν ρωτήσετε, πριν κάνα 1,5 χρόνο από ό,τι θυμάμαι, και ο Τσιτηρίδης και ένας άλλος δήμαρχος είχαν παραιτηθεί από το διοικητικό της διαμάθα. Προφανώς είναι όλα αυτά τα απόνερα αυτών των καταστάσεων. Δεν έχω πληροφόρηση καλή. Σίγουρα όμως ότι πρέπει να μπει μια τάξη και να ξεκαθαρίσει τέλος πάντων το τοπίο, τι θα γίνει, θα δουλέψουμε με τη διαμάθ, θα δουλέψουμε με το σύνδεσμο. Αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο νομός, και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα το βρούμε και μπροστά μας, και πρέπει ειδικά οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια, βέβαια, αλλά νομίζω αυτοί που έχουν τον πρώτο λόγο είναι και οι δήμαρχοι, οι οποίοι θα προετοιμάσουν προφανώς μια πρόταση, η οποία και λύση θα δίνει για τα απορρίμματα για τα επόμενα χρόνια στο νομό μας, και το κυριότερο να δίνει φτηνή υπηρεσία, να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα που έχουν προκύψει, όπως λέει, μας ενημέρωσε έτσι προφορικά ο κύριος Τσιτηρίδης, ότι μπορεί να υπάρξουν μεγάλες αυξήσεις στα τέλη από την διαμάθη. Νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες, ειδικά ο νομός Ξάνθης και οι δήμαρχοι της περιοχής, γιατί εμείς, ξέρετε, είμαστε ίσως ο μοναδικός νομός στο νομό, στην περιφέρεια μάλλον, που υπάρχει ο σύνδεσμος. Το σύνδεσμο λοιπόν μπορούμε να τον εκμεταλλευτούμε, αρκεί να δούμε πώς πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα το σύστημα. Όσον αφορά αυτά τα 300 χιλιάρικα που λέγεται για το Δήμο Αβδείρων, δεν έχω δει την αλληλογραφία. Μου είπε ότι θέλουν να χρεώσουν επιπλέον 300 χιλιάρικα. Είναι μεγάλο το ποσό. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι επειδή είχαμε κάνει χρηστή διαχείριση εμείς, πάντα τα δημοτικά τέλη στο Δήμο Αβδείρων είχαν περίσσευμα στη Δημοτική Αρχή, και νομίζω ότι θα είναι καλά τις τυχόν αυξήσεις να μην τις μετακυλήσουμε στους δημότες, αλλά να τις μετακυλήσουμε στο Ταμείο του Δήμου. Μπορεί, πιστεύω, ο Δήμος. Άλλωστε, αυτό έδωσε και μια ευχέρεια στον κύριο Τσιτηρίδη να κινηθεί τα 5 χρόνια άνετα. Και ήταν κάτι που εμείς το χρεωθήκαμε πολιτικά με τις καταμετρήσεις των τετραγωνικών που κάναμε και όλα αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι δεν πρέπει να μετακυληθεί το κόστος στους πολίτες, αλλά να μετακυληθεί, όπως σας είπα, στο Ταμείο του Δήμου. Είναι η υπηρεσία καθαριότητας, νομίζω ότι αν γίνει μια έτσι καλή χρήση των εσόδων, μπορεί να είναι και ανταποδοτική, δηλαδή να έχει και περισσεύοντα. Μάλιστα, η αύξηση των τιμολογίων της ΔΙΑΜΑ θα αφορά μόνο στην ταφή και όχι στην αποκομιδή των απορριμμάτων, και προφανώς θα επιβαρύνει όλους τους δήμους και κατ' επέκταση ίσως και τους δημότες, οι οποίοι ήδη πληρώνουν ακριβά δημοτικά τέλη. Εκτός και αν οι δημοτικές αρχές επιλέξουν τη λύση που προκρίνει ο Βασίλης Τσολεκίδης, αν έχουν βέβαια τα οικονομικά περιθώρια.